Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή μας επόμενη μέρα εδώ από τη Σπάρτη. Από την αρχή των εκπομπών σας είπαμε πως θα έχουμε διάφορες εκπλήξεις και σήμερα θα μιλήσουμε για οικονομικά θέματα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεθούμε μέσω Skype με Αθήνα με τον κύριο Χρήστο Αλωνιστιώτη. Κύριε Αλωνιστιώτη, καλησπέρα από τη Σπάρτη. Καλησπέρα σας, κύριε Σαρατάκο. Και θα συνεθούμε και με Κύπρο, συγκεκριμένα με τη Λεμεσό, με τον κύριο Γιάννη Κουτελάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος στη λήψη και διαβίβαση εντολών στην AFX Capital Market. Κύριε Κουτελάκη, καλησπέρα από Ελλάδα, από Σπάρτη. Καλησπέρα, κύριε Σαρατάκο. Να πούμε πως ο κύριος Χρήστος Αλωνιστιώτης είναι τεχνικός αναλυτής αγορών στην FXM, στην Αθήνα. Λοιπόν, για πείτε μας, να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Αλωνιστιώτη, και να μας πείτε λίγο. Η Ελλάδα τα τελευταία 3-3,5 χρόνια τα οικονομικά της δεν πάνε καλά. Έχει υπογράψει 3 μνημόνια. Τα 2 πρώτα μνημόνια απέτυχαν και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση να λειτουργεί το 3ο μνημόνιο. Ο Ιανουάριος δεν πήγε καλά. Είχαμε στέρηση εσόδων γύρω στο 7%. Μπορεί αυτό το πρόγραμμα να βγει μέχρι το 2020-2022 που μας λένε? Κύριε Θατάκο, πολύ φοβάμαι ότι όπως απέτυχαν και τα προηγούμενα 2 μνημόνια, μάλλον την ίδια τύχη θα έχει και το 3ο μνημόνιο, καθώς κανένα από όλα αυτά δεν λαμβάνει υπόψη του σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και φυσικά δεν κάνει και τίποτα για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν φέρει τα μνημόνια από το πρώτο μέχρι και το τρίτο είναι δυστυχώς ότι δεν κάνουν τίποτα για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τα μνημόνια έχουν ως πρωταρχικό στόχο να πιάσουν κάποια νούμερα, να το πω έτσι απλά. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα αυτά δεν μπορεί κάποιος να τα επιτύχει, καθώς η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα συνεχώς μειώνεται, με αποτέλεσμα για να επιτευχθούν τα νούμερα αυτά που έχει προϋπολογίσει το κάθε μνημόνιο να απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να επιληθεί. Άρα λοιπόν, επειδή και το 3ο μνημόνιο δεν κάνει οτιδήποτε για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα να υπάρξει ανάπτυξη και ούτως ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων αυτών, τελικά βλέπουμε ότι τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι και το 3ο μνημόνιο δεν θα καταφέρει να είναι αποτελεσματικό. Μάλιστα. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Κουτελάκη από την Κύπρο. Τι πιστεύει για το μνημόνιο 3, μπορεί το μνημόνιο 3 να έχει καλύτερη τύχη από τα προηγούμενα 2? Δεν νομίζω. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νησιώτη, γιατί η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από κάθε προηγούμενο μνημόνιο. Το ΑΕΠ έχει συρριγνωθεί περίπου 50 δισεκατομμύρια από τα υψηλά του, και αυτό ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια συνεχόμενης ύφεσης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ανεργία ρεκόρ, σε ρεκόρ ανεπίτευκτων στόχων. Οι στόχοι που θέλονται πάντα είναι εξωπραγματικοί. Είναι δεδομένο ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει κάποια λάθη και μέσω αυτών των λαθών έχει καταρριφθεί το πρόγραμμα. Επομένως, συνεχίζουμε σε ένα πρόγραμμα και κυνήγι στόχων οι οποίοι ίσως να είναι και λάθος από το σχεδιασμό τους. Οπότε, η πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν. Και είπατε λοιπόν, και το γνωρίζουμε όλοι μας, πως η ανεργία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική οικονομία. Σήμερα το πρωί βγήκε μια έκθεση από το Trading Economics και έχει ενδιαφέρον να την αναφέρουμε. Γιατί λέει πως η Ελλάδα καταλαμβάνει την 13η θέση παγκοσμίως σε ποσοστό ανεργίας και πρώτη σε χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και να μείνουμε λίγο στην έκθεση που μας λέει ότι μόλις 25 χώρες παγκοσμίως έχουν ανεργία πάνω από 20%. Και σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα βλέπουμε χώρες όπως είναι το Τζιμπουτί, το Κονγκό, το Ναμπίμπα, το Κόσοβο, η Βοσνία Ζερβοσβίνη, η Αϊτή, η Κένια, το Μπουρούντι, η Μαυριτανία, τα Σκόπια, η Ρουάντα και η Σουιζιλάντη. Έχουν ποσοστό ανεργίας υψηλότερα από την Ελλάδα. Και σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα βρίσκουμε χώρες όπως η Δημοκρατία του Κονγκό,
η Ανκόλα, η Ισπανία, το Λεσότο, που αν με ρωτήσετε πού είναι το Λεσότο, δεν έχω ιδέα πού είναι το Λεσότο, αλλά το Λεσότο κάποιος μπορεί να βρει, έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει εργασία στο Λεσότο από ότι στην Ελλάδα. Και ακολουθούν σε λίστα χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Παλαιστίνη, η Νιγηρία, το Ιράκ, το Τσάντ, η Σερβία, η σημερινή Γουινέα και η Κροατία. Και θέλω να ρωτήσω λίγο τον κύριο Αλωνισιώτη. Με 27% επίσημη ανεργία τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, με 31% στις γυναίκες και με 62% στους νέους, στην Ελλάδα, μπορεί να έχουμε ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια? Αρχικά θα ήθελα να πω, μιας και αναφέρατε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα, ότι δυστυχώς είναι πάρα πολύ οδυνηρό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση με χώρες όπως αυτές που προαναφέρατε. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα πιο αρνητικό σε αυτό. Η Ελλάδα θεωρούταν όλα τα προηγούμενα χρόνια μια αναπτυγμένη χώρα. Επομένως, το γεγονός ότι από την κατάσταση μιας αναπτυγμένης χώρας φτάσαμε να ανταγωνιζόμαστε χώρες οι οποίες είναι υποανάπτυκτες και εν γέννη κάποιες από αυτές αναπτυσσόμενες, είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Όσον αφορά τα νούμερα της ανεργίας, δυστυχώς αυτά έχω την εκτίμηση ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και θα είναι ακόμα υψηλότερα τα νούμερα της ανεργίας. Άλλωστε, εκτιμώ ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι τα πραγματικά νούμερα, είναι νούμερα τα οποία θέλουμε να φαίνονται τουλάχιστον και δεν μπορούμε να τα κρίνουμε περισσότερο. Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και με τα μέτρα που αναμένεται να ληφθεί και με το μνημόνιο 3, όπως είπαμε προηγουμένως, η κατάσταση θα συνεχίσει. Η ανεργία θα αυξάνεται, τα έσοδα για τα κάθε πιθανή θα είναι μειωμένα. Επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτό επιδρά σε ολόκληρη την οικονομία, πώς αυτό επιδρά σε σημαντικούς κλάδους που τονώνουν την ελληνική οικονομία. Αυτά σταδιακά αλλοιώνται. Επομένως, δεν θα πρέπει να έχουμε και αυξημένες πιθανότητες, αλλά ούτε για να ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Λίγο με τις ελληνικές τράπεζες. Πήραμε τη δόση τους προηγούμενους μήνες με στόχο τα χρήματα να δοθούν στην πραγματική οικονομία. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είναι η κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες, ποια είναι τα ποσοστά στα κόκκινα δάνεια, τι ακριβώς σημαίνει? Κοιτάξτε, γενικότερα το τραπεζικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ίδιο μεγάλο με αυτό που υπάρχει γενικότερα στην Ευρωζώνη. Το τραπεζικό πρόβλημα είναι κάτι το οποίο απαιτεί μια άμεση λύση. Αν θέλουμε να έχουμε μια βελτίωση στην κατάσταση και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, όσον αφορά την κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες, αυτή δυστυχώς δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή τα κόκκινα δάνεια, όπως το αναφέρατε, είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προφανές ότι πάρα πολλά από αυτά τα δάνεια είναι ενυπόθηκα και αυτό σημαίνει ότι με τις σημερινές τιμές που υπάρχουν τα ακίνητα, σε καμία περίπτωση οι υποθήκες αυτές δεν μπορούν να σταθούν στην πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, παρόλο το πρόβλημα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Δυστυχώς, εξαιτίας αυτού του προβλήματος, τα χρήματα που δόθηκαν από τις Ευρωπαϊκές Ένωσες για τη διάσωση του ασφαλιστικού κλάδου, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κρυφθούν στην πραγματική οικονομία. Ωραία. Άρα λοιπόν τα πράγματα στην ελληνική οικονομία δεν είναι ευχάριστα, άσχετα τι θέλουν να μας περάσουν τα μεγάλα ΜΜΕ. Και να περάσουμε τώρα λίγο στον κύριο Κουτελάκη, να μας πει λίγο τι συμβαίνει με την οικονομία στην Κύπρο. Και η Κύπρος ακολουθεί τα βήματα της Ελλάδας με ετεροχρονισμένα, με καθυστέρηση. Είχατε εκλογές στην Κυριακή, πάτε για διπλές εκλογές. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει στην οικονομία της Κύπρου? Εδώ θα διαφωνήσω λίγο. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια βήματα. Ναι. Η εξέλιξη θα δείξει βέβαια. Ναι. Να προσθέσω βέβαια ότι στο πρόγραμμα της ενεργείας της Ελλάδος θα προσθεθούν και κάποιες θέσεις εργασίας που θα καθούν από τις τράπεζες. Γιατί μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα γίνουν συγχωνεύσεις. Ήδη συγχωνεύσεις που ξεκίνησαν θα δημιουργήσουν και μείωση των θέσεων εργασίας, μείωση κόστος. Οπότε μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες ή ίσως και χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Αυτό θα το δείξει. Όμως συμφωνείτε ότι θα έχουμε άνοδο στην ανεργία και οι δύο, έτσι? Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Ωραία. Αυτό είναι δεδομένο. Συν το ότι υπάρχουν πιέσεις για απολύσεις από το δημόσιο τομέα που δεν έχουν γίνει εδώ και 3 χρόνια. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Υπάρχουν πιέσεις.
Το αν θα γίνουν αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο το χειρίζει την κυβέρνηση. Ωραία. Για πάμε λίγο στην Κύπρο να μας πείτε τι συμβαίνει στην κυπριακή οικονομία. Στην κυπριακή οικονομία έχει συμβεί το εξής παράδοξο, θα έλεγα, γιατί υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αλληλεγγύης μελών ισότιμων και βοηθάει το ένα μέλος στο άλλο. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν τουλάχιστον οι πολιτικοί και γίνεται πολιτικός χειρισμός της επικοινωνίας. Στην ουσία αυτό που έχει συμβεί στην Κύπρο είναι ότι έχει υποστεί ένα τεράστιο κούρεμα έμεσα μέσω της Ελλάδος. Η Κύπρος δεν είχε πρόβλημα πριν από το κούρεμα της Ελλάδος. Το δημόσιο χρέος της Κύπρου, το ποσοστό του ΑΕΠ, το 2009 είχε φτάσει το 49% περίπου. Από το 2009 έως τώρα, το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ είναι στο 71%. Η βοήθεια που θέλουν να δώσουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και πιέζουν για το νούμερο προς τα πάνω, γι' αυτό ήρθε και η έκθεση της ΠΙΜΚΟ, είναι να πετύχουν ένα νούμερο τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια για τον τομέα τον τραπεζικό, συν 7-7,5 δισεκατομμύρια, το οποίο, αν το αθροίσουμε, είναι το 100% του ΑΕΠ της Κύπρου. Δηλαδή, μιλάμε για ένα δανεισμό ρεκόρ στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μιλάμε για 17 δις ένα δάνειο που θέλουν να δώσουν με τη μορφή του μνημονίου, έτσι. Για πείτε μας λίγο πάλι πόσο είναι το ΑΕΠ όλης της Κύπρου. Το ΑΕΠ της Κύπρου είναι περίπου στα 18 δισεκατομμύρια, 17,5 με 18 δισεκατομμύρια. Αγγίζει το 100% της δόσης του δανείου, έτσι. Το συνολικό δανεισμό που θέλουν να δώσουν ως βοήθεια στην Κύπρο για την βοήθεια στο τραπεζικό τομέα και για τις ανάγκες του δημοσίου χρέους. Άρα λοιπόν έχουμε μια οικονομία που έχει 17-18 δις ΑΕΠ, αλλά τους τελευταίους μήνες έχουμε κάποιες έρευνες που έχουν βγάλει κάποια τεράστια αποθέματα σε φυσικό αέριο. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι σημαίνει με το φυσικό αέριο? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί με την αλλαγή και του Προέδρου του Eurogroup οι πρώτες δηλώσεις ήταν για την δέσμευση των μελλοντικών εσόδων από το φυσικό αέριο της Κύπρου για προϋπόθεση, ώστε να καταστήσουν προϋπόθεση την υπογραφή μνημονίου έναν ειδικό λογαριασμό. Δηλαδή, η πίεση που υφίσταται τώρα η νέα κυβέρνηση που θα βγει είναι για την υπογραφή του μνημονίου. Αλλά οι όροι που θα υπάρχουν στο μνημόνιο μπορεί να διαφοροποιηθούν. Θέλουν πρώτα να δουν τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης, να δουν τις διαθέσεις, γιατί με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν πέτυχαν υπογραφή μνημονίου. Τουλάχιστον σε αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση αντιστάθηκε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με την ελληνική πορεία. Τα βήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Στην Κύπρο έχουν γίνει έρευνες, έχουν υπογραφεί συμφωνίες, έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα. Πείτε μας λίγο, γιατί ποσά μιλάνε? Σύμφωνα με... Γι' αυτό καλύτερα να ακούσουμε ειδικούς, αλλά εγώ θα επικαλεστώ μόνο τα λόγια του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας της Κύπρου, ο οποίος μίλησε στο δεύτερο ενεργειακό συνέδριο στη Λευκοσία, σύμφωνα με τον οποίο τα κοιτάσματα μόνο από το οικόπεδο 12 και σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις από την Noble Energy, τα κοιτάσματα μόνο από το οικόπεδο 12 και πάντα μόνο για το φυσικό αέριο αγγίζουν τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι είναι μερικές φορές το ΑΕΠ της Κύπρου, έτσι. Άρα είναι περίπου 3-4 φορές πάνω από το ΑΕΠ της Κύπρου το ένα κοίτασμα μόνο από το ένα οικόπεδο, έτσι. Και δεν ξέρω αν μπορούν στο μέλλον να βρεθούν και άλλα κοιτάσματα. Οκ, κόπηκε η γραμμή. Ο Χρήστος μας ακούει? Τώρα ναι. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τον κύριο Κουτελάκη, θα συνδεθούμε όμως πάλι μαζί του. Να περάσουμε λίγο πάλι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι όντως τα πράγματα στην Ελλάδα είναι άσχημα και στην Κύπρο είναι άσχημα, αλλά βλέπουμε ότι τα τελευταία στοιχεία από τη Γαλλία και την Γερμανία δείχνουν ότι και αυτές οι χώρες έχουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δηλαδή, η κρίση από την περιφέρεια περνάει στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό ακριβώς γίνεται. Η κρίση σταδιακά θα αρχίσει να περνά από την περιφέρεια της Ευρώπης προς το κέντρο της Ευρώπης και τώρα ενδεχομένως θα αρχίσουμε να βλέπουμε και το πραγματικό νόημα που υπάρχει για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να είμαστε ανήσυχοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς είναι απολύτως προφανές ότι
όταν η χρηματιστηριακή και η πιστωτική κρίση θα περνούσε κάποια στιγμή στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην πραγματική οικονομία, αυτό θα είχε άμεσες επιπτώσεις στα εταιρικά κέρδη. Και όπως μπορούμε να δούμε από τις τελευταίες ανακοινώσεις των εταιρικών κερδών, αυτό συμβαίνει πάρα αυτά. Στη Γαλλία συγκεκριμένα, πάρα πολύ μεγάλοι όμιλοι εταιριών καταγράφουν τεράστιες ζημιές, υπάρχουν και απώλειες στα τραπεζικά κέρδη, υπάρχουν και εκεί απώλειες στις τιμές των κατοικιών, άρα όλα αυτά μαζί θα οδηγήσουν σε κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν ευνοεί κανέναν στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσει η Γερμανία κυρίως, αλλά και οι φίλες προς αυτήν οι χώρες, την κατάσταση στην Ευρωζώνη όταν θα αρχίσουν να επηρεάζονται πρακτικά και οι ίδιες. Ωραία. Άρα λοιπόν, είπατε για τη Γερμανία, ορόσημο για το 2013 είναι οι εκλογές του Σεπτέμβριο στη Γερμανία για το πώς θα εξελιχθεί η κρίση από εδώ και πέρα. Αυτό ενδεχομένως είναι το μεγάλο ορόσημο. Υπάρχουν όμως και εκλογές οι οποίες θα γίνουν στην Ιταλία την προσεχή Κυριακή και δεν θα πρέπει κανείς να παραγνωρίσει το συγκεκριμένο γεγονός, καθώς τόσο η Ιταλία όσο και η Ισπανία είναι χώρες οι οποίες έχουν δείξει μια στεναρή αντίσταση στα σχέδια της Γερμανίας, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η άρνηση της Ισπανίας να μπει στο μνημόνιο ήταν αυτή που οδήγησε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον περασμένο Ιούλιο το να λάβει όλα αυτά τα μέτρα προκειμένου να υποστηρίξει το ευρώ από τις πιέσεις που δεχόταν μέχρι και εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν, ναι, ορόσημο θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και οι εκλογές στη Γερμανία, όμως πολύ πιστεύω ότι στην Γερμανία αντιλαμβάνουν τα πράγματα πολύ πιο πρακτικά. Θα κοιτάξουν την πορεία της οικονομίας τους μέχρι και εκείνη την ώρα και αν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν κυλά όπως το ήθελαν, ενδεχομένως να έχουν και εξελίξεις πριν από τις εκλογές στη Γερμανία. Θεωρώ ότι οι σημαντικότερες εκλογές για την ώρα είναι αυτές που έχουμε την Κυριακή στην Ιταλία. Ο κύριος Κοντελάκης συμφωνεί σε αυτό το ερώτημα. Την επόμενη Κυριακή έχουμε τις εκλογές στην Ιταλία και το Σεπτέμβριο έχουμε στη Γερμανία. Τι να περιμένουμε από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και στο ενδιάμεσο? Πιστεύω ότι σημαντικό γεγονός για την πορεία ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εκλογές στη Γερμανία, όχι τόσο στην Ιταλία. Στην Ιταλία, από ό,τι υπολογίζουν οι αναλυτές, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη δεν έχει πολλές πιθανότητες, οπότε μάλλον δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Αλλά οι εκλογές στη Γερμανία είναι πραγματικά το γεγονός που περιμένουν και οι αγορές, γιατί όλη αυτή η αναταραχή που έχει προκαλέσει η κρίση κρέους περιμένουν να πάρει μια άλλη τροπή, καθώς ολοκληρώνονται οι μηχανισμοί με τον ESM, με τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης, προχωράνε οι νομοθεσίες στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, περνάνε νόμοι για νομιμοποίηση όλων των μηχανισμών και θα περάσουμε σε μια σταδιακή αλλαγή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα φανεί στην πορεία αναλόγως από τα αποτελέσματα της Γερμανίας. Πολύ ωραία. Και αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις, μπορεί ο κύριος Αλανουτσιώτης να μας πει τι αντίκτυπο θα έχουν στις αγορές και στο ευρώ? Δηλαδή το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, τους τελευταίους 7 μήνες, το ευρώ έχει ανακάμψει και από το 1,20 που ήταν το καλοκαίρι του 12, έχει πάει γύρω στο 1,37 πριν από λίγες μέρες, τώρα είναι στο 1,34. Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση πώς μπορεί να κινηθεί το ενιαίο νόμισμα σε ένα καλό και σε ένα κακό σενάριο από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, σε ένα πρώτο βαθμό η άνοδος του ευρώ ουσιαστικά από τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2012 μέχρι και σήμερα σε πολύ σημαντικό βαθμό έχει να κάνει με τη βελτίωση που παρατηρήθηκε βασικά στις αποδόσεις των Ισπανικών και Ιταλικών ομολόγων μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στη συνέχεια αυτή η εξομάλυνση της εικόνας της αγορές βοήθησε να βελτιωθούν τα μακροοικονομικά στοιχεία για τη γερμανική οικονομία, άρα ουσιαστικά από μια πρώτη ματιά, ναι, η βελτίωση της μακροοικονομικής εικόνας της Γερμανίας βοήθησε και το ευρώ να κινηθεί σε επίπεδα μέχρι και το 1,37. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε μια δήλωση από την κυρία Μέρκελ, η οποία είπε ότι θεωρώ μια δίκαιη τιμή για το ευρώ το εύρος μεταξύ 1,30 και 1,40 και σε γενικές γραμμές δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι η Γερμανία θα ήθελε να πάει στις εκλογές με μια ισοτιμία η οποία θα είναι αρκετά χαμηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα. Βεβαίως η μεταβλητότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη, όμως εκτιμώ ότι μέχρι και το γεγονός των γερμανικών εκλογών δεν θα δούμε πολύ μεγάλη διακυμάνση για την ισοτιμία και οι διακυμάνσεις αυτές είναι πολύ περισσότερο πιθανό να συμβούν στην περιοχή όντως του 1,30 με το 1,40. Ο κύριος Κοντελάκης.
ένα σχόλιο του πάνω για την πορεία του ευρώ από εδώ και πέρα και πώς μπορεί να επηρεαστεί από τις εξελίξεις. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Νησιώτη. Άλλωστε και οι προβλέψεις των Διεθνών Οίκων κάνουν λόγο για μια ισοτιμία από το 1,28 μέχρι το 1,40. Δηλαδή, όλες οι προβλέψεις είναι σε αυτό το εύρος. Τώρα, το ότι δεν θα ήθελε η Γερμανία ένα πολύ αποδυναμωμένο ευρώ μέχρι τις εκλογές, αυτό είναι γεγονός, γιατί θα δήλωνε και μια αποτυχία χειρισμού της κρίσης χρέους. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιθυμεί κάποιος στη Γερμανία κάτι τέτοιο, να υπάρχει μια αναταραχή στις αγορές ή να πέσουν τα χρηματιστήρια, να δημιουργηθεί μια μεγάλη πτώση στις χρηματοπιστωτικές αγορές και να δημιουργηθεί εντύπωση ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ωραία. Να κάνω και άλλες δύο ερωτήσεις για να κλείσουμε την επαφή μας. Θα ήθελα να ρωτήσω λιγάκι για το ευρώ. Τελικά, το ευρώ ήταν ένα πείραμα. Ήταν ένα πείραμα μεταξύ κάποιων κρατών. Και το ρωτάω αυτό γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα και οι Έλληνες αλλά και οι Γερμανοί πολίτες κρατάνε το ίδιο νόμισμα, αλλά οι οικονομίες είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει ανεργία 27% και η Γερμανία έχει ανεργία 7%. Μπορούν αυτές οι δύο χώρες που έχουν ακριβώς τα αντίθετα οικονομικά μεγέθη να σταθούν πάνω σε μια σταθερή ισοτιμία? Κύριε Αλονησιώτη. Κοιτάξτε, η δική μου εκτίμηση είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την κρίση που ξεκίνησε το 2008 υπάρχει η πεποίθηση ότι όντως πάμε για ένα μοντέλο ολοκλήρωσης το οποίο θα φέρνει πιο κοντά στις ΗΠΑ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα, η Ευρώπη θα έπρεπε από την αρχή να έχει προχωρήσει σε μια ένωση η οποία δεν θα ήταν όμως νομισματική από την αρχή. Θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε μια ένωση η οποία θα ήταν κυρίως πολιτική ένωση, ένωση θεσμών και στη συνέχεια θα έπρεπε να υιοθετήσει το κοινό νόμισμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υιοθετώντας το ευρώ ως κοινό νόμισμα έκανε το λάθος κατά τη δική μου άποψη να μην ενώσει και όλες τις αγορές ομολόγων. Γιατί όταν ένα νόμισμα είναι κοινό για κάποιες χώρες θα πρέπει και τα ομόλογα να είναι κοινά. Σε διαφορετική περίπτωση οι ανισότητες που υπήρχαν μεταξύ των χωρών δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν κρυφές. Τουλάχιστον αυτό μπορούσε να συμβεί όσο τα πράγματα ήταν καλά. Όταν όμως τα πράγματα άρχισαν να μην είναι καλά, ήταν πλέον προφανές ότι οι επενδυτές θα κοιτάξουν τα ομόλογα της ισχυρότερης χώρας. Αυτά είναι τα γερμανικά ομόλογα και οι αποκλίσεις μεταξύ των οικονομιών θα αρχίσουν να φαίνονται από την εκτόξευση του spread. Κάτι τέτοιο έγινε. Το ευρώ ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τις όποιες παρεμβάσεις όταν τα ομόλογα της Ελλάδας, της Ισπανίας, Πορτογαλίας, της Ιταλίας ενδεχομένως, όπως είδαμε πριν κάποιους μήνες, βρίσκονταν υποπίεση. Η υποπίεση ήταν τότε και το ευρώ. Άρα λοιπόν η εκτίμηση δική μου είναι ότι το ευρώ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ισχυρό και ενδεχομένως να γίνει στο μέλλον ισχυρότερο αν οι Ευρωπαίοι μέσα από αυτή την κρίση καταφέρουν να συγκλίνουν όσον αφορά και την αγορά ομολόγων. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο τον κύριο Κουτελάκη με αυτό που είπε ο κύριος Αλονησιώτης. Δηλαδή, εάν πάρουμε το καλό σενάριο και με αυτό να κλείσουμε. Δηλαδή, η Ευρώπη και η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου ξεφύγουν από τον κίνδυνο και δούμε σταδιακά το ευρώ να ανακάμπτει και να πάει ξανά προς το 1,50 με το δολάριο, προς το 1,60, ίσως και σε πιο υψηλά επίπεδα. Αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία. Και το ρωτάω αυτό, κύριε Κουτελάκη, γιατί? Γιατί τις προηγούμενες δεκαετίες που η Ελλάδα είχε το εθνικό της νόμισμα, συνεχώς έκανε υποτίμηση στο νόμισμά της. Εάν τώρα δούμε σιγά-σιγά σταδιακά μία ανατίμηση, αυτό θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία της Ελλάδας να ανακάμψει? Καταρχήν, κύριε Σαραντάκο, πρέπει να σκεφτούμε εάν η άνοδος του ευρώ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτόκια ή μικρότερα επιτόκια. Η άνοδος του ευρώ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτόκια. Ήδη είμαστε σε ιστορικά χαμηλά και από το 2015 έχει ανακοινώσει η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Fed, ότι τότε κάπου οριοθετεί ότι θα προχωρήσει πιθανώς σε αύξηση επιτοκίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να διατηρήσει για μία δεκαετία τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά. Υφίσταται μία κρίση χρέους, όχι σε μία χώρα, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αύξηση του ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Αυτό σημαίνει ότι και τα δάνεια τα οποία θα πληρώνονται θα έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο. Το επιτόκιο το οποίο πληρώνουν τα κράτη δεν είναι σταθερό. Σωστά. Επίσης, τα ομολογά διαπραγματεύονται στις αγορές. Σωστά. Εκεί αλλάζουν οι αποδόσεις όλων των ομολόγων. Οπότε, ένας ανωδικός κύκλος
επιτοκίων αυξάνει και τα χρέη των χωρών. Αυτό πώς γίνεται να βοηθήσει τις χώρες οι οποίες έχουν ένα χρέος πάνω από το 100%. Και εδώ λίγο να κάνω μια επισήμανση, γιατί έχει τεθεί ένα στόχος η Ελλάδα να φτάσει στο 120%. Το 2020-2022. Αλλά θα ήθελα λίγο να ρωτήσω, να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ με το στόχο, αλλά είναι δυνατόν να βάλουμε ένα στόχο μελλοντικό για να έχουμε ένα χρέος στο 120% του ΑΕΠ? Δηλαδή, έχουμε βάλει ένα στόχο ο οποίος μας λέει ότι το 2020 θα χρωστάμε 20% πάνω από αυτό που παράγουμε το 2020. Εάν όλα πάνε καλά και αν επαληθευτούν οι προβλέψεις, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι δυστυχώς οι προβλέψεις δεν επαληθεύονται τον επόμενο μήνα. Έτσι, κάνουμε μία πρόβλεψη για μετά από 7, 8, 10 χρόνια. Εκτός και αν ξέρουν κάτι το οποίο δεν ξέρουμε εμείς, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει σχέση με τον ενεργειακό τομέα. Δηλαδή, και δεν είναι η επίσκεψη του κυρίου Ολάντ στην Ελλάδα, μερικές εβδομάδες μετά, μερικές μέρες μετά, την υπογραφή συμφωνίας της γαλλικής Total με την κυπριακή κυβέρνηση. Γιατί η γαλλική Total έχει πάρει δύο οικόπεδα από την κυπριακή κυβέρνηση για αγιοτρήσεις, στα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου. Άρα λοιπόν θέλετε να μας πείτε πως όλα αυτά γίνονται για αυτές οι κρίσεις σε διάφορα κράτη, σε στρατηγικές θέσεις που είναι τα κράτη, γίνονται για να εκμεταλλευτούν τα πιο δυνατά κράτη τις πλουτοπαραγωγικές πηγές κάθε κρατούς? Κύριε Σαραντάκο, τώρα αν δεν βάλουμε και τη γεωστρατηγική μέσα σε όλο το παιχνίδι, δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα στενά ότι οι Έλληνες πολίτες δεν δούλεψαν 30 χρόνια και ξαφνικά το χρέος εκτινάχθηκε και πρέπει να δουλέψουν παραπάνω ώρες, να απολυθούν όλοι για να κάνουν οικονομία και να ξεπληρώσουν το χρέος, το οποίο αν είναι δυνατόν να είναι σε τέτοια δυσθεώρητα ύψη, επειδή κάποιοι δεν δούλεψαν όσο έπρεπε. Ωραία. Δυστυχώς, κύριε Αλονισότη και κύριε Κουτελάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Η συζήτηση που κάναμε ήταν πάρα πολύ ωραία και ελπίζω να άρεσε και στον κόσμο. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χρήστο Αλονισιώτη από την Αθήνα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και τον κύριο Κουτελάκη από την Λεμεσό της Κύπρου, που είχε την ευκαιρία να μας μιλήσει σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τους δύο κυρίους. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.